Ξεκινώ από το εξής. Όλοι αποδίδουν στην παρούσα συζήτηση ο ένας τον άλλον προθέσεις. Προθέσεις που δεν έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της συζητήσεως. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στηρίξει τον αντιπρόεδρο της. Όσοι δεν ψηφίζουν το κάνουν στα πλαίσια άλλων σκοπιμοτήτων που έχουν για τη σύνδεση μεταξύ τους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει για να γκρεμίσει την κυβέρνηση και να διαρρήξει την κυβερνητική συνοχή. Ήδη όμως έτσι μία πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή δεν ξεκινάει καλά. Διότι υποτίθεται ότι η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή κατά τον κανονισμό κατατίθεται για να διερευνήσει ένα μείζον θέμα. Εάν δεν έχουμε, τουλάχιστον από την κατάθεσή της και από το κείμενό της, επαρκώς πιστικά στοιχεία για το ότι πράγματι αυτή η πρόταση είναι αξιόπιστη και τεκμηριωμένη, τότε μοιραία αρχίζει και υπάρχει μια εκτροπή της συζητήσεως στις πολιτικές στοχεύσεις της προτάσεως. Ξαναλέω, για να μην αδικήσω κανέναν, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θίγονται σημαντικά ζητήματα με την πρόταση αυτή. Δεν πιστεύω και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίστηκε από τον κύριο Υπουργό, ότι προφανώς υπάρχουν μεγάλα θέματα που πρέπει κανείς να δει, που έχουν σχέση με την εκτέλεση της συμβάσεως, που έχουν σχέση με την παράδοση των υποβρυχίων, που έχουν σχέση με τον τρόπο, με την διασφάλιση των θέσεων εργαζομένων. Επομένως, προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα σε όλη αυτή την υπόθεση. Το ερώτημα είναι, για κάθε μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει, και θα πω και ένα ακόμα παραπέρα, για κάθε ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχικής σχέσεως, ο κατάλληλος τρόπος παρεμβάσεως του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί αυτό εξετάζουμε σήμερα, ο κατάλληλος τρόπος παρεμβάσεως του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτή είναι η συζήτησή μας. Γι' αυτό πρέπει να πείσετε. Όχι, όχι, κύριε Καπερνάρο, για το αν υπάρχουν μεγάλα ζητήματα. Για τις μίζες παρεπιπτόντως, εδώ δεν αναφέρεται κάτι. Άρα λοιπόν και δεν αναφέρεται κάτι, όχι γιατί χαρίζεται σε κανέναν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αναφέρεται κάτι γιατί το τμήμα αυτό ελέγχεται ήδη δικαστικά και ήδη υπάρχει μια πρώτη απόφαση. Άρα λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνεται αυτό το στοιχείο μέσα στην πρόταση, στο οποίο αναφέρεστε γενικώς ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Τι αναφέρεται όμως στην πρόταση και τι μας καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξουν? Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι χωρισμένη, κατά τη γνώμη μου σωστά, σε τρία τμήματα. Το πρώτο της τμήμα, το οποίο αποτελεί αντικείμενο ελέγχου, είναι οι αρχικές συμβάσεις. Είναι δηλαδή η 128, η 12β του 2000 και η 21β του 2002. Και καλεί να ελεγχθούν οι συμβάσεις αυτές. Ένα ερώτημα λοιπόν προς τους συναδέλφους και που συνέταξαν την πρόταση και την υποστήριξαν και θα την υπερψηφίσουν. Αυτό δεν έχει καλυφθεί. Δεν έχουν υπάρξει ήδη δύο πορίσματα του Κοινοβουλίου για τα ζητήματα αυτά? Δεν εξετάστηκαν? Θέλετε να εξετάσουμε κάτι καινούργιο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά? Για αυτά τα ζητήματα δεν έχει υπάρξει ήδη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό, αλλά δεν έχει πάρει θέση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τα ζητήματα αυτά ακριβώς? Τι πρόσθετο έχουμε να πούμε για αυτά τα ζητήματα στην Εξεταστική Επιτροπή που μας προτείνετε? Τι θέλετε περισσότερο να πούμε από αυτά που έχουν ήδη υποθεί? Διότι εγώ από την πρότασή σας εδώ, αλλά και από τις μέχρι στιγμής αναπτύξεις της υποθέσεως, δεν έχω ακούσει κάτι πρόσθετο. Να ξαναπούμε τα ίδια που έχουμε υποθεί? Να ξανακαταθέσει ο κύριος Δρίτσας το πόρισμά του που έχει ήδη καταθέσει και έχει πει τις απόψεις του? Να το κάνει άλλη μία φορά? Άρα λοιπόν εδώ, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ελεγχθεί που δεν έχει καλυφθεί, δεν αναπτύσσεται? Και υπ' αυτήν την έννοια, ως προς το κομμάτι αυτό, το πρώτο, δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία στην πρότασή σας. Έρχομαι στο δεύτερο, το οποίο μάλλον είναι και το πιο κεντρικό, όπως προκύπτει όχι τόσο από την ίδια την πρόταση, όσο από τις αναπτύξεις που κάνατε εδώ. Η εκτελεστική συμφωνία του 2010, ο νόμος 3885 του 2010,
και ταυτόχρονα μία τροπολογία η οποία ομοίως ήρθε το 2010 σε διαφορετικό νόμο. Εκεί προβάλλεται αιτιάσεις οι οποίες λένε περίπου το εξής, ότι μια σειρά από ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται και να τις ονοματίσουν, τις περιγράφετε, ποιες είναι. Λέτε ότι με τον νόμο αυτό υπήρξε παρέτηση του ελληνικού δημοσίου από οποιαδήποτε απέτηση σε βάρος της γερμανικής εταιρείας, ότι αποδέχθηκε ως αληθή τα αποτελέσματα των δοκιμών του Παπα-Νικολή, ότι επέστρεψε στη ΧΑΔΕΒΕ τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης κυρίας σύμβασης και καθιέρωσε έναν μηχανισμό επιβολής κυρώσεων που είναι διαφορετικός από τον ισχύοντα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Και ταυτόχρονα ότι το ελληνικό δημόσιο παρετήθηκε από οποιαδήποτε απέτησή του εξαιτίας των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Έχετε λοιπόν έξι σημεία, αυτά είναι έξι σημεία, στα οποία ουσιαστικά κάνετε κριτική στις προβλέψεις του νόμου. Στις προβλέψεις της συμβάσεως που κυρώθηκε με νόμο. Μάλιστα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, φαντάζομαι όλοι, από την προσωπική σας πείρα, η κάθε σύμβαση μπορεί να έχει διάφορες προβλέψεις. Το σύνολο μιας συμβάσεως προφανώς μπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά κάθε στιγμή. Περαιτέρω, όχι μόνο αυτό, αλλά η σύμβαση λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο. Τι εννοώ? Ότι προφανώς η διάταξη Α και αν θα τεθεί ή όχι επηρεάζει άλλες διατάξεις, γιατί κάθε σύμβαση είναι ένα σύνολο σχέσεων που στην διαπραγμάτευσή της το ένα επηρεάζει το άλλο. Η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, έχει αναπτύξει εκτενέστατα τις επιφυλάξεις της ως προς τη σύμβαση αυτή. Και ενδεχομένως πολλοί συνάδελφοι να τις διατηρούν ακόμα. Είναι πολύ πιθανό. Άλλο σας λέω, μπορεί να διατηρούν, γιατί δεν το ακούσατε κύριε Παπαδί, διότι εκείνο επίσης το οποίο πρέπει να καταλάβετε είναι ότι υπάρχει μια χρονική στιγμή απόφασης για όλα τα πράγματα. Και η χρονική στιγμή της απόφασης για όλα τα πράγματα είναι η χρονική στιγμή που η σύμβαση αυτή ήρθε στο Κοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν το Κοινοβούλιο αποφάσισε. Και εγώ σας θέσω και ένα ερώτημα για να το σκεφτούμε για το μέλλον. Αυτές οι συμβάσεις πρέπει να έρχονται στο Κοινοβούλιο και ακυρώνονται με νόμο. Όταν δεν έρχονται, η αντιπολίτευση παραπονείται διότι δεν υπάρχει διαφάνεια και διότι δεν περνάνε από τη Βουλή και ότι δεν παίρνουν το χαρακτήρα τυπικού νόμου ώστε να έχει παρέμβαση στο Κοινοβούλιο. Όταν έρχονται και κυρώνονται, πάλι η ίδια αντιπολίτευση λέει το εξής. Μα γιατί τις φέρατε και τους προσδώσατε το κύρος του τυπικού νόμου και εμπλέξατε το Κοινοβούλιο σε μια διαδικασία που το Κοινοβούλιο δεν μπορεί αποτελεσματικά να ελέγξει? Τι από τα δύο. Να έρχονται ή να μην έρχονται. Και τα δύο δεν γίνεται, είναι δύσκολο, είναι αντιφατικά. Άρα λοιπόν, να έρχονται ή να μην έρχονται. Εδώ λοιπόν έγινε μια επιλογή από την τότε κυβέρνηση. Ήρθε για κύρωση. Κυρώθηκε. Περιέχει διατάξεις στις οποίες σας ασκείται κριτική. Μπορεί και πολλοί άλλοι. Αυτές οι διατάξεις στις οποίες σας ασκείται κριτική, τι να ελέγξει τώρα, έρχομαι στο έτοιμά σας, η Εξεταστική Επιτροπή? Τονίζω στο κομμάτι της κατάρτισης της σύμβασης. Τι να ελέγξει? Γιατί κατηρτίστη? Αφού έγινε η συζήτηση εδώ κοινοβουλευτικά. Ανοιχτή συζήτηση. Δημόσια συζήτηση. Που εξετέδιζαν απόψεις. Τι θα ελέγξει ως προς αυτό, ως προς την κατάρτιση της συμβάσης η Εξεταστική Επιτροπή? Απάντηση τίποτε. Και βεβαίως αυτό, λογικό παρακολούθημα αυτής της σκέψης, είναι ότι εισάγεται το πρώτον έλεγχος με Εξεταστική Επιτροπή των αποφάσεων του Κοινοβουλίου. Γιατί να σας θυμίσω, η Εξεταστική Επιτροπή είναι μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου. Οξύ μέσω, αλλά μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου. Απευθύνεται από το Κοινοβούλιο προς την κυβέρνηση. Εξετάζει κυβερνητικά πεπραγμένα το Κοινοβούλιο μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Όχι κοινοβουλευτική απόφαση, όχι την νομοθεσία. Δεν εξετάζει ποτέ με Εξεταστική Επιτροπή το Κοινοβούλιο τον εαυτό του. Τι να εξετάσουμε λοιπόν ως προς τον νόμο? Απαντώ. Τίποτε. Δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν της αιτήσεώς σας. Απορριπταίο. Πάμε στο τρίτο. Και στο τρίτο θέτεται μία σειρά από ζητήματα. Πολύ πραγματικά ζητήματα, είναι η αλήθεια. Ποια είναι ουσιαστικά
η ανώμαλη εξέλιξη αυτών των συμβατικών σχέσεων. Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ σωστά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, επειδή υπάρχουν δυσκολίες που τις εξήγησε ο Υπουργός, επειδή υπάρχουν αντισυμβατικές συμπεριφορές από τον αντισυμβαλόμενο του δημοσίου, οι οποίες ενδεχομένως θα οδηγήσουν, οδήγησαν σε πρώτο επίπεδο σε ιδιωτικά δικαστήρια, θα οδηγήσουν και σε περαιτέρω αντιδικία. Αυτό στη φάση αυτή δικαιολογεί τι Εξεταστική Επιτροπή? Μα αν θέλετε ενημέρωση, μέσα ενημερώσεως αλλά και κριτικής στην κυβερνητική πράξη έχετε. Ποια είναι? Κάντε επίκαιρη επερώτηση. Νομίζω κάνατε. Η επίκαιρη επερώτηση έχει τον χαρακτήρα κριτικής, όχι απλώς ενημερώσεως. Κάντε την. Γενικεύστε τη συζήτηση. Φωνάξτε τον κύριο Υπουργό να του πείτε τι κατά τη γνώμη σας δεν κάνει καλά στα πλαίσια αυτά. Και τι θα έπρεπε να κάνει. Καταθέστε τις απόψεις σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Όταν όμως λέμε Εξεταστική Επιτροπή, τι εξετάζουν τώρα? Για να δούμε, γιατί το άκουσα από ένα επιχείρημα, κάποιος αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ το είπε. Ότι λέει, ξέρετε, Εξεταστική Επιτροπή, το μόνο που απαιτεί ο κανονισμός είναι να είναι ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος. Σύμφωνο. Έτσι πράγματι λέει ο κανονισμός. Έρχεται όμως ο κανονισμός ο ίδιος και δίνει και μία άλλη διάσταση στην Εξεταστική Επιτροπή. Τι λέει? Έχει δυνατότητες, την εξοπλίζει ο κανονισμός, την εξοπλίζει με προανακριτικές δυνατότητες. Άρα δεν είναι μια κοινοβουλευτική συζήτηση γενικώς, ούτε θα την κάνουμε για ενημερωτικούς λόγους στην Εξεταστική Επιτροπή, ούτε θα την κάνουμε για να αντιλέξουμε σε πολιτικές. Στην Εξεταστική Επιτροπή κάτι παραπάνω θέλουμε. Και το ερώτημα είναι, εκτός από το ότι πράγματι υπάρχει ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, επομένως υπάρχει δυσκολία που περιέγραψε ο Υπουργός. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει κάτι πρόσθετο το οποίο προκύπτει από την πρότασή σας? Υπάρχει κάτι περισσότερο που θέλετε να ελέγξετε? Το τονίζω ως προς το τρίτο αυτό τελευταίο σημείο. Σε αυτή τη διάρκεια, την εκτελεστική, την εφαρμοστική ουσιαστικά του νόμου. Και ποιο είναι αυτό? Διότι περιμένουμε να το ακούσουμε από την αρχή της συζητήσεως και δεν το ακούμε. Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε. Επειδή λοιπόν το πρώτο απορριπταίο γιατί έχει εξεταστεί, το δεύτερο γιατί είναι νόμος, το τρίτο γιατί ουσιαστικά είναι ανετιολόγητο, εκεί γεννιέται η απορία. Γιατί την καταθέτεται την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής? Εκείνο που είναι αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι, επειδή κύριε Παπαδημούλη έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε από το να πάτε για καφέ, φαντάζομαι. Όχι, εσείς λοιπόν, εγώ δεν σας το απέδωσα αυτό. Προφανώς λοιπόν, προφανώς το καταθέτετε πράγματι εσείς με πολιτική στόχευση. Πράγματι εσείς, όχι γιατί πραγματικά ενδιαφέρεστε, αλλά γιατί πιστεύετε ότι θα δημιουργήσετε πολιτικούς τριγμούς και δυσκολία στην κυβερνητική λειτουργία και στη συνοχή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Για να το πετύχετε όμως αυτό, θα πρέπει να δουλέψετε πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα. Με αυτό δεν φτάνει. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξαρτήτων.